για τα ασφαλιστικά μέτρα. Αυτό έγινε σήμερα. Η εκδίκαση της ΕΦΕΣ. Της ΕΦΕΣ για τα ασφαλιστικά μέτρα. Είχαν προηγηθεί άλλα δύο δικαστήρια πάλι για τα ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία έκριναν πρέπει να παραμείνουν προφυλεξμένους και τα δύο. Σήμερα έγινε και αυτό με την ΕΦΕΣ πάλι να παραμείνουν προφυλεξμένους. Έχουμε άλλο ένα παράθυρο, άλλη μια ευκαιρία στο ανώτατο αλβανικό δικαστήριο πάλι για την εκδίκαση των μέτρων. Το οποίο αυτό μπορεί να γίνει maximum σε ένα μήνα από μια εβδομάδα. Δηλαδή μπορεί να γίνει και σε μια εβδομάδα. Εδώ είναι και ένα παράθυρο που θα χρειαστούμε. Γιατί σαν ανθρώπινο κομμάτι είναι το 2023, δεν μπορεί να το φανταστεί άνθρωπος ότι θα προκαλυφθεί κάποιος πολιτικά, θα διωχθεί πολιτικά και θα παραμείνει στη φυλακή για τόσο μεγάλο διάστημα. Και μάλιστα υποψήφιος που εξελέγει κάποιος εκλογών. Όντως φυλακισμένος. 48 ώρες πριν της εκλογής το εξελέγει. Και μάλιστα ο ίδιος ο κόσμος της Χιμάρας τον ψήφισε ενώ ήξερε αυτό για το οποίο κατηγορείται. Δηλαδή τον αθώος ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο λαός. Και σε πολύ πολλωμένο κλίμα, δεν ξέρω αν είχατε παρακολουθήσει. Υπήρχε ένταση μεγάλη. Μια εβδομάδα πριν ο ίδιος ο Ράμα είχε πολλώσει πάρα πολύ το κλίμα, είχε μιλήσει με πάρα πολύ ακραίους χαρακτηρισμούς για ένα δήμαρχο, είχε παρέμβει προσωπικά ο ίδιος. Παντού, παντού. Δυστυχώς. Νομίζω ήταν προαναγγελθέν ότι τον Μπελέτη δεν θα τον αφήσουμε να είναι δήμαρχος της Χιμάρας. Οι εκλογές που γίνανε στη Χιμάρα γίνανε με υποκλοπές, γίνανε με παρακολουθήσεις. Γίνανε με τρομοκρατία, γίνανε με εξαγορές, όπως έναν αγώνα μόνιμα σε αυτούς.